δίδασκαλος Σέραπης είναι ιεράρχης της τέταρτης ακτίνας της αγάπης σοφίας, που είναι η έκφραση της αρμονίας, του κάλους, της μουσικής και της ενότητας. Η τέταρτη ακτίνα είναι η πάλευκη ακτίνα της αγνής καθαρότητας και της αναστάσιμης ανάληψης. Γι' αυτό και η εικόνα που συχνά έχουμε για αυτόν είναι της κρυστάλλινης ενέργειας, της αρμονίας, του κάλους και της ομορφιάς εκφρασμένων μέσα από το πάλευκο. Πάλευκα τριαντάφυλλα, πάλευκα μάρμαρα, πάλευκες κολόνες, πάλευκο φως. Όλα τα μεγάλα κινήματα της τέχνης στον κόσμο, η εξέλιξη της μουσικής, της ζωγραφικής και του δράματος προσλαμβάνουν από την τέταρτη ακτίνα την ενεργοποιώ τους όθηση. Τα περισσότερα στοιχεία για τις βιωτές του διδασκάλου Σέραπη μας δίνονται στο βιβλίο «Επιστολέ προς Ανώνυμον» του Αριστοτέλη Παπασταύρου και προέρχονται από την ομάδα «The Bridge of Freedom» που ιδρύθηκε το 1951 υπό τον Άγιο Γερμανό στην Αμερική και η οποία μέσω του ομώνυμου περιοδικού της κυκλοφόρησε πολλές πληροφορίες που δόθηκαν από τους διδασκάλους της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας. Εκεί αναφέρεται ότι ο διδάσκαλος Σέραπης ήρθε από την Αφροδίτη μαζί με τον Σανάτ Κουμάρα. Είναι ένας ενσαρκωμένος άγγελος, καθώς ανήκει στις αγγελικές δυνάμεις που πέρασαν στη διαδικασία της ανθρώπινης εξέλιξης για να επιτελέσουν κάποιον θείο σκοπό. Ο διδάσκαλος Σέραπης ήταν ένα από τα 49 Σεραφείμ που ήρθαν από τον κεντρικό πνευματικό ήλιο, τον Α και Ω, για να δημιουργήσουν το τέταρτο από τα καινούργια 7 πλανητικά συστήματα του ηλιακού λόγου. Τα Σεραφείμ, χάρη στην επιτυχή τους μίηση, απέκτησαν τη δύναμη που χρειάζονταν και ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Στη συνέχεια, όλα επέστρεψαν στην άβρα του κεντρικού πνευματικού ήλιου. Όλα εκτός από τον Σέραπη, που παρέμεινε στο νεοδημιουργηθέν πλανητικό σύστημα. Μέχρι και σήμερα βρίσκεται εδώ, κατευθύνοντας τα Σεραφείμ του τέταρτου αυτού πλανητικού συστήματος προς την παρουσία του ηλιακού λόγου, ώστε να προσφέρουν την υποταγή τους στην υπηρεσία του. Ποια υπηρεσία? Σε κάθε πλανήτη που δημιουργείται στο ηλιακό σύστημα, ο ηλιακός λόγος διορίζει σιωπηλούς παρατηρητές, τους οποίους εξυπηρετούν οι ισχυρότατες σεραφικές δυνάμεις. Ο Σέραπης ήρθε στον πλανήτη της Γης μετά την εξυπηρέτησή του σε άλλους πλανήτες, όπως ο πλανήτης Ερμής και ο πλανήτης Ουρανός, την εποχή που η Γη χρειαζόταν υπεράνθρωπη βοήθεια για να παραμείνει ως τμήμα του πλανητικού συστήματος. Όταν ο Σανάτ Κουμάρα, ο κύριος του κόσμου, ανήγγειλε στα βασίλεια της Αφροδίτης όπου βρισκόταν ότι είχε την πρόθεση να φέρει στο σκοτεινό άστρο τη Γη το φως, την υπομονή, την ισορροπία και τη σοφία του ίδιου του εαυτού του, ο Σέραπης ήταν ο πρώτος εθελοντής. Ο Σέραπης, κύριος των σεραφικών δυνάμεων κατά την τελετή στην Αφροδίτη, έκαμψε τον Αφιένα, έλαβε επίγειο ένδυμα και κατήλθε στη Γη. Αυτό ήταν μία από τις μεγαλύτερες θυσίες που έγινε γνωστή στις ουράνιες σφαίρες. Με ποιο σκοπό? Ο Σέραπης, ως θείος αρχιτέκτονας, προσφέρθηκε να επιστατήσει στη δημιουργία επί της Γης της κατοικίας του Σανάτ Κουμάρα. Ήλθε στη Γη για να προωθήσει με την εγκύτητα του προσωπικού του μαγνητισμού τον ενθουσιασμό που ήταν αναγκαίος να διατηρείται στους ανθρώπους, οι οποίοι επί επανειλημμένες ενσαρκώσεις αφιέρωναν τους εαυτούς τους στο μοναδικό έργο της προετοιμασίας της Αμπάλα,
της μεγαλοπρεπούς Σαμπάλα, ως ένα ομοιότυπο της κατοικίας του Σανάτ Κουμάρα στην Αφροδίτη. Αναφέρεται επίσης πως ο διδάσκαλος Σέραπης τον καιρό της Λεμουρίας διετέλεσε ανώτατος ιερέας. Μετά τη βύθιση της Ατλαντίδας, τις περισσότερες σαρκώσεις του τις είχε στην Αίγυπτο. Γι' αυτό και ο διδάσκαλος Τιβετανός τον αποκαλεί ο Αιγύπτιος. Λέγεται ότι ακόμα και σήμερα κατοικεί στα εθερικά πεδία επάνω από αυτή. Στην αρχαία Αίγυπτο έζησε ως Ακενατών ο Τέταρτος και Αμένοφης ο Τρίτος και έκτισε τους ναούς στις Θήβες και στο Καρνάκ. Ο διδάσκαλος Σέραπης έγινε ο ιεράρχης του ερημητηρίου της Αναλήψεως στο ναό του Λούξορ στην Αίγυπτο και φρουρός της φλόγας της Αναλήψεως. Την προστατεύει και την κρατά αναμένη. Σε επόμενη του ενσάρκωση, ο διδάσκαλος Σέραπης υπήρξε ως ο βασιλιάς Λεωνίδας της Σπάρτης. Έγινε γνωστός για τα ψυχικά του χαρίσματα, τη θέλησή του, τη δύναμή του και φυσικά για τη θυσία του μαζί με τους 300 της Θερμοπύλας. Ο διδάσκαλος Σέραπης, παροτρύνοντας τους μαθητές να αμιλώνται των αρχαίων Σπαρτιατών ως προς τις αρετές της αντοχής, της καρτερίας και άλλων αρετών, είπε τα εξής. Η ιστορία αναφέρεται στους Σπαρτιάτες ως κρατεούς στο σώμα. Όχι. Στη Σπάρτη μόνο οι ισχυροί στο σθένος, στην εσωτερική δύναμη άντεχαν. Το βασίλειο της Σπάρτης αποτελείται από γενναία πνεύματα, ενσαρκωμένα σε φυσικά σώματα, καλοπρεπή και καλώς ελεγχόμενα. Ήταν άνθρωποι αφιερωμένοι και καθιερωμένοι σε ένα σκοπό, να είναι παραδείγματα αυτοκυβερνήσεως. Σε κάθε αυστηρή πειθαρχία στην οποία αυτοί υποβάλλονταν, εγώ, εκούσια, ως βασιλεύς της Σπάρτης, αποδεχόμουν 7 φορές αυτή. Από βρεφικής ηλικίας παρακολουθούνταν με ενδιαφέρον οι ισχυροί στο πνεύμα, οι ισχυροί στη διάνοια, εκείνοι που διατηρούσαν σε ισορροπία την αισθηματική τους φύση. Αυτοί εκλέγονταν σπαρτιατικά μέλη. Τους υπόλοιπους δεν τους μεταχειρίζονταν με σκληρότητα, αλλά απλά αφήνονταν να εντρυφήσουν και εν καιρό, με την εξέλιξη των γεγονότων, να γίνουν μέλη άλλων πολιτισμών. Βεβαίως, υπήρξαν Θερμοπύλες. Θα θυμάστε ότι στις Θερμοπύλες πολέμησα. Όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι εκείνοι του πιστού εκυμνασμένου ομίλου μου. Υπάρξεις αφιερωμένες και καθιερωμένες να φέρουν τη χριστική ζωή σε όλους. Εξαλείφθηκαν από τις δυνάμεις του σκότους. Οι σαρκικοί φορείς μας διαλύθηκαν. Φυσικά, αυτό ήταν μόνο μια πρόσκαιρη εμπειρία. Σε επόμενη του ενσάρκωση, επίσης ο διδάσκαλος Σέραπης έζησε ως ζωγράφος και γλύπτης φιδείας. Είχε μεγάλη τεχνική μόρφωση και κατεργαζόταν το ξύλο, το μάρμαρο, το χαλκό, το χρυσάφι και το ελεφαντοστούν. Το όνομά του συνδέθηκε με τα πιο θαυμαστά έργα της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Έφτιαξε 2 κολοσσιά χρυσελεφάντινα αγάλματα, ένα της Αθηνάς Παρθένου για τον Παρθενώνα και ένα του Διός για τον Ναό του Θεού στην Ολυμπία. Ο χρυσελεφάντινος Δίας του θεωρείται ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Η ενέργεια της τέταρτης ακτίνας εσωτερικά είναι η καθαρή όραση που εδρεύει στο κέντρο άσνα ανάμεσα στα μάτια. Το σύμβολο του Σέραπη εκεί, στο κέντρο άσνα, είναι ένας κύκλος στο κέντρο δεξιά και αριστερά,
του οποίου υπάρχει από ένα φτερό. Ερμηνεύεται πολυπίκυλα. Για παράδειγμα, υποδηλώνει την τέλεια λειτουργία του αδένα της υπόφυσης σε συσχέτιση με την αφυπνισμένη και δρόσα επίφυση. Εμφανίζεται ως τέλειος συντονισμός των δύο οφθαλμών υπό την επίρρεια του μεσαίου τρίτου οφθαλμού. Γι' αυτό και η τέταρτη ακτίνα λειτουργεί φανερά αφού η προσωπικότητα φτάσει σε ένα υψηλό στάδιο συντονισμού. Ο Σέραπης είναι γνωστός μέσω των αιώνων για τη δράση της ακριβούς πειθαρχίας που και επιφέρει αυτό το υψηλό στάδιο συντονισμού και ολοένα το ξεπερνά επιτυχάνοντας ανώτερο συντονισμό. Η πραγματική πειθαρχία υφίσταται μόνο για να εκπαιδεύσει στον έλεγχο των ανθρώπινων ιδιωτήτων, έτσι ώστε ο εσωτερικός ή πραγματικός εαυτός να μπορεί να έχει την έκφραση. Η αληθινή πειθαρχία ποτέ δεν ανατρέπει την έμφυτη πρόοδο. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό στην επίτευξη της ανύψωσης και της τελικής ανάληψης που είναι το αποκορύφωμα όλων των εσωματώσεων. Η τέταρτη ακτίνα, επειδή συνδέεται με την τέταρτη δημιουργική ιεραρχία των ανθρώπινων ενάδων και το τέταρτο ανθρώπινο βασίλειο της φύσης, παραμένει πάντα, πολύ ή λίγο, σε ισχύ ως προς την ανθρώπινη οικογένεια. Η δύναμη του κυρίου της τέταρτης ακτίνας είναι κατά συνέπεια πάντα ενεργή. Ο ίδιος έχει πολλά ονόματα που απαιτούν προσεκτική μελέτη και πολύ στοχασμό. Αναφέρεται ως ο διακρίνων πάνω στο δρόμο, ο θείος μεσάζων, το όρος όπου η μορφή πεθαίνει, το φως μέσα στο φως, ο διορθωτής της μορφής και άλλα πολλά. Τι σημαίνει το ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται υπό την επίδραση της τέταρτης ακτίνας? Σημαίνει ότι ο αντικειμενικός σκοπός της ανθρωπότητας σαν σύνολο και του ανθρώπου ως άτομο είναι να εναρμονίσει τις ανώτερες και τις κατώτερες αρχές του, να εναρμονίσει τις όψεις του. Η σύνθεση των παραγόντων της ζωής, της δύναμης, της αρμονικής πρόθεσης και της νοητικής δραστηριότητας μέσα του προκαλεί συγχώνευση η οποία παράγει υποκειμενικότητα και επομένως εξελισσόμενη συνείδηση. Είναι ζητούμενο η αρμονία όλων των παραγόντων στον άνθρωπο. Μέχρι να επιτευχθεί η αρμονία από τη συνύπαρξη των αντιτιθέμενων δημιουργικών δυνάμεων υπάρχει ένας μακρύς εξελικτικός δρόμος ο οποίος συνεπάγεται διαμάχη και αγώνα και πολλαπλές διαταραχές για τον δοκιμαζόμενο άνθρωπο. Ενώ όσο ταλαντεύεται μεταξύ των όψεων ζωή-πνεύμα και μορφή-ύλη, υποφέρει γιατί έχει συνείδηση αυτού. Αυτός ο ίδιος αποτελεί το πεδίο μάχης. Η αρμονία που εκφράζεται στο κάλος και τη δημιουργική δύναμη κερδίζεται δια της μάχης, της πίεσης και της έντασης. Βλέπουμε με τι τρόπο η τέταρτη ακτίνα έχει εσωτερική πνευματική σχέση με την ανθρωπότητα, το τέταρτο βασίλειο της φύσης, που είναι η κατώτατη εκδήλωση της τέταρτης δημιουργικής ιεραρχίας. Έχουμε λοιπόν την τέταρτη ακτίνα της αρμονίας που εξωθεί προς την αρμονία, πρώτον, την τέταρτη ακτινική δύναμη της ζωής, η οποία τίνει πάντα στην αρμονία και σε ένα τελικό κάλος. Δεύτερον,
την τέταρτη δημιουργική ιεραρχία των ανθρώπινων ενάδων, οι οποίες είναι αληθινά οι θείοι του Θεού και έχουν σοφία. Τρίτον, το τέταρτο βασίλειο της φύσης, που είναι αποτέλεσμα της εξελικτικής δραστηριότητας των ανωτέρων. Αυτή η τριπλή γραμμή κατευθυνόμενης ενέργειας παράγει την ανθρώπινη εκδήλωση στην τέταρτη πυκνή υλική σφαίρα, της τέταρτης γήινης αλύσου, της τέταρτης γήινης διάταξής μας. Αυτή η τριπλή γραμμή κατευθυνόμενης ενέργειας ευθύνεται για την τρομακτική κρίση που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα στον παρόντα τέταρτο γύρο. Στο βιωματικό εργαστήρι του ατομικού καναλιού βιώσαμε την πάλευκη ενέργεια του διδασκάλου Σέραπη και εναρμονιστήκαμε στο κάλος και τη δόξα της αρμονίας. Βιώσαμε την πάλευκη ενέργειά του σε όλα τα ενεργειακά μας κέντρα. Δεχτήκαμε την πνοή του διδασκάλου Σέραπη μέσα στο νοητικό μας φορέα και αισθανθήκαμε τη διεύρυνσή του. Οι αρετές της αρμονίας, του κάλους και της ενότητας εγκαταστάθηκαν μέσα του. Η νοητική μας σφαίρα έγινε πάλευκη. Η συναισθηματική μας σφαίρα γαλήνεψε και έγινε ήλιος. Η εθεροφυσική μας σφαίρα απέκτησε όραση, απέκτησε διάκριση. Οι πάναγνες φλόγες των αρετών πέρασαν μέσα από τον αφαλό και από το θώρακά μας και στρεώθηκαν μέσα μας. Έγιναν ο νους μας, οι σκέψεις μας. Έγιναν τα συναισθήματά μας και οι αισθήσεις μας. Τις εναρμονίσαμε στα κύτταρά μας. Οι κοσμικές, ηλιακές και πλανητικές δυνάμεις εργάζονται ακατάπαυστα στα εθερικά πεδία του πλανήτη μας, κατασκευάζοντας και συντηρώντας δίκτυα τριγώνων μέσω των οποίων οι θείες δυνάμεις γιώνονται στο ανθρώπινο βασίλειο και στα υπανθρώπινα και στοιχειακά βασίλεια. Έτσι, η ενέργεια του διδασκάλου Σέραπη, η πάλευκη πάναγνη φλόγα και οι κραδασμοί των δώρων του γιώνονται στο εθερικό πλανητικό δίκτυο του άστρα μομήλου του διδασκάλου γύρω από τη γη. Μέσω του νέου ιεραρχικού ομήλου, η ιεραρχία κάνει κρούση σε όλα τα μέλη του νέου ομήλου εξυπηρετητών και ζητά τη συνειδητή συνεργασία της ανθρωπότητας στη δόμηση, συντήρηση και περιφρούρηση των ιεραρχικών δικτύων και των νέων αέρινων και αναστάσιμων δικτύων τριγώνων. Μέσα από τα βιωματικά εργαστήρια τριγώνων, τα ατομικά μας κανάλια είναι οργανωμένα μέσα στα ενεργειακά τρίγωνα πλανητικής υπηρεσίας. Έτσι, το τρίγωνό μας, ως μέρος συντελεστής του πλανητικού δικτύου τριγώνων και διαμέσου αυτού, έρχεται σε επαφή με το δίκτυο του διδασκάλου Σέραπη και συνεργάζεται μαζί του. Μπορεί και παραλαμβάνει τον κραδασμό και τα δώρα που έχει γιώσει ο διδάσκαλος στο πλανητικό δίκτυο του άστρα μομήλου του. Ως συλλογικότητα ψυχών και έχοντας συνειδητή πρόθεση, εστιάζουμε τον οραματισμό μας και συνειδητά εντάσσουμε το τρίγωνό μας μέσα στο πλανητικό δίκτυο του άστρα ομίλου του διδασκάλου Σέραπη. Τότε,
το τρίγωνο μας παραλαμβάνει. Κάθε μέλος του τριγώνου μας παραλαμβάνει. Ως μέρη του τριγώνου, τα ατομικά μας κανάλια παραλαμβάνουν. Η κεραία μας, ο άξονας και οι ρίζες μας παραλαμβάνουν. Όλα τα ενεργειακά μας κέντρα και όλα τα σώματά μας παραλαμβάνουν. Ο κραδασμός του διδασκάλου, οι ενέργειες και τα δώρα του που κυκλοφορούν μέσα στο πλανητικό δίκτυο τριγώνων, μέσα στο τρίγωνό μας, μέσα στα ατομικά μας κανάλια, αποδίδονται σαν θεία κοινωνία στην ανθρωπότητα, στο ζωικό βασίλειο, στο φυτικό βασίλειο, στο ορυκτό βασίλειο, στα στοιχειακά του εθέρα, του αέρα, του πυρός, του ύδατος, της γης. Με ευγνωμοσύνη συμμετέχουμε στο έργο του διδασκάλου Σέραπη. Ο διδάσκαλος Σέραπης με αρμονία και κάλος μας καθοδηγεί, μας εκπαιδεύει, μας θεραπεύει. Αναγνωρίζουμε τον κραδασμό του διδασκάλου Σέραπη, τον κραδασμό της αρμονίας, μέσα στο πλανητικό δίκτυο τριγώνων, μέσα στο κανάλι του τριγώνου μας, μέσα στο ατομικό μας κανάλι. Εμπιστευόμαστε. Συμμετέχουμε. Παραλαμβάνουμε. Στο συλλογικό πεδίο της ψυχής ανθρωπότητας, ο καθένας μας, μέσα από το ατομικό του κανάλι και μέσα από το κανάλι τριγώνου του, συναντά τις ενέργειες του διδασκάλου Σέραπη. Ανταποκρινόμαστε στις ενέργειές του και στα δώρα του με το ατομικό μας κανάλι, με το τρίγωνό μας, με το δίκτυο τριγώνων στο οποίο συμμετέχουμε. Οραματιζόμαστε τους πολυεπίπεδους κόμβους του πλανητικού του δικτύου. Συνδεόμαστε μαζί του συνειδητά. Αναγνωρίζουμε τον κραδασμό της αρμονίας και αφινόμαστε μέσα του. Θεραπευόμαστε. Με το διαλογισμό μας, συνδέουμε την εργασία των ατομικών καναλιών μέσα στις ενέργειες του διδασκάλου Σέραπη, ως δεδομένη εργασία που εξελίσσεται μέσα στα ατομικά μας κανάλια, όποτε σχηματίζονται τρίγωνα. Οι φορείς μας και οι φορείς του τριγώνου μας συντονίζονται στον κραδασμό του διδασκάλου Σέραπη, οι αρετές της αρμονίας, του κάλους και της ενότητας εγκαθίστανται μέσα μας. Ατομικά κανάλια, τρίγωνα, δίκτυα τριγώνων, τρίγωνα, ατομικά κανάλια. Είναι ένας δημιουργικός κύκλος ζωής και υπηρεσίας που γεμίζει τις ζωές μας και μας εξελίσσει. Περνάμε σε διαλογισμό. Χαλαρώνουμε. Ηρεμούμε. Επικεντρωνόμαστε στο κέντρο της καρδιάς μας ανάμεσα στις ομοπλάτες. Είμαστε μέσα στο κανάλι της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας. Είμαστε μέσα στα ατομικά μας κανάλια και σχηματίζουμε τρίγωνα για την πλανητική υπηρεσία τριγώνων.
Οραματιζόμαστε το ατομικό μας κανάλι σαν έναν εθερικό κύλινδρο, διάφανο, γύρω από το φυσικό μας σώμα. Τα ατυχώματα των καναλιών μας πολύ ψηλά και πολύ βαθιά. Από το 7ο ενεργειακό μας κέντρο, πάνω από το κεφάλι, η χρυσή μας κεραία φτάνει πολύ ψηλά και αγκυροβολεί στην καρδιά του ήλιου, εκεί, στον Ιερό Βορρά. Η χρυσή μας κεραία από το 7ο ενεργειακό μας κέντρο, μέσα από το κεφάλι μας, συνεχίζει σαν χρυσός άξονας. Κατέρχεται παράλληλα με τη σπονδυλική μας στήλη και φτάνει μέχρι τα πέλματα των ποδιών. Από τα πέλματα των ποδιών συνεχίζει σαν χρυσές ρίζες μέχρι πολύ βαθιά στον ιερό μας νότο. Οι χρυσές μας ρίζες αγκυροβολούν μέσα στο δίχτυο ριζών της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας. Οι σφαίρες των φορέων μας, ομόκεντρες, οργανωμένες, με κέντρο το κέντρο της καρδιάς μας, ανάμεσα στις ομοπλάτες. Είμαστε εν Χριστώ, ήρεμοι, ευθυτενείς, τα μάτια απαλά κλειστά, το σαγόνι παράλληλα με το έδαφος. Ξεκινάμε διαδικασίες καθάρσεων με το μοβ του Αγίου Γερμανού. Από την ιερή πηγή του, την καρδιά του ήλιου, εκεί ψηλά, ρέει εντός μας και φθάνει μέσα μας μέχρι πολύ βαθιά, μέσα στις ρίζες μας, μέχρι τον ιερό μας νότο. Λειτουργεί εξαγνιστικά μέσα στα σώματά μας, μέσα σε όλους τους φορείς μας. Μας καθαρίζει από κάθε τι μη συμβατό. Κάθε τι που εμποδίζει την πνευματική διεύρυνση μέσα στις ενέργειες του Χριστού και τις ενέργειες όλων των ομίλων της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας. Η μοβ αγωγή εξόδου απορροφούν το μη συμβατό και το απομακρύνουν.
Συνειδητά εκπνέουμε το μη συμβατό μέσα στη από τις σκέψεις, τα συναισθήματά μας. Μέσα από τις αισθήσεις και τη ζωτικότητά μας. Μέσα από το πυκνό βιολογικό μας σώμα. Μέσα από τις καθαρτήριες μόβε κροές, το μη συμβατό αποβάλλεται πέρα μακριά, στις καθαρτήριες δεξαμενές και καθαρτήριες μοβ θάλασσες, έξω από τον πλανήτη, όπως ο θείος νόμος ορίζει. Πέρα μακριά. Γαλήνη, μπαίνουμε στην καρδιά της σιωπής, στο ιερό σημείο της καρδιάς μας. Και με όλες τις ομόκεντρες σφαίρες των φορέων μας, με καθαρό το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του ατομικού μας καναλιού, εκφωνούμε. Ω Κύριε της ζωής και της αγάπης, άγγιξε πάλι την καρδιά μας με αγάπη, ώστε και εμείς να μπορούμε να αγαπάμε και να δίνουμε. Εισπνέουμε τη θεραπευτική ενέργεια της ζωής και της αγάπης από την καρδιά του ήλιου, εκεί ψηλά, και την εισάγουμε στον απελευθερωθέντα χώρο μέσα σε όλους τους φορείς μας. Απορροφάμε. Αναβαθμιζόμαστε. Αναπροσανατολιζόμαστε πλήρως στο φως του ήλιου. Τα ατομικά μας κανάλια είναι έτοιμα. Συνδεόμαστε εσωτερικά σε τρίγωνο με τα άλλα δύο μέλη του τριγώνου. Οραματιζόμαστε το κανάλι του τριγώνου μας σαν έναν εθερικό, διάφανο κύλινδρο γύρω από τα τρία ατομικά μας κανάλια. Το κανάλι του τριγώνου μας είναι μέσα στο κανάλι της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας. Τα τυχώματά του πολύ ψηλά και πολύ βαθιά. Η χρυσή κεραία του τριγώνου μας φθάνει πολύ ψηλά και αγκυροβολεί στην καρδιά του ήλιου, εκεί, στον ιερό βορρά.
Η χρυσή κεραία του τριγώνου μας συνεχίζει σαν χρυσός άξονας και σαν χρυσές ρίζες μέχρι πολύ βαθιά, στον ιερό νότο. Οι χρυσές ρίζες του τριγώνου μας αγκυροβολούν μέσα στο δίκτυο ριζών της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας. Οι σφαίρες των φορέων του τριγώνου μας, ομόκεντρες, οργανωμένες με κέντρο το κέντρο της καρδιάς του τριγώνου μας. Από την καρδιά του ήλιου, εκεί ψηλά, ολόκληρο το τρίγωνό μας επικαλείται. Όλοι εμείς επικαλούμαστε το μοβ του Αγίου Γερμανού να κατέλθει μέσα στο κανάλι του τριγώνου μας και να ξεκινήσει ξανά τις διαδικασίες κάθαρσης. Οραματιζόμαστε τους αγωγούς εισρωής της μοβ καθαρτήριας ενέργειας και τους αγωγούς εκροής της, μέσα από τους οποίους συμπαρασύρει το μη συμβατό πέρα μακριά, στις καθαρτήριες δεξαμενές και καθαρτήριες θάλασσες, όπως ο θείος νόμος ορίζει. Πέρα μακριά. Από την καρδιά του ήλιου εκεί ψηλά, ρέει μέσα στο κανάλι του τριγώνου μας και φθάνει μέχρι πολύ βαθιά μέσα στις ρίζες του, μέχρι τον ιερό του νότο, το μοβ του Αγίου Γερμανού, εργαζόμενο μέσα στο τρίγωνο μας, λειτουργεί εξαγνιστικά. Μέσα στα σώματά του. Μέσα σε όλους τους φορείς του. Παράγει απελευθέρωση της ύλης από κάθε τι μη συμβατό. Κάθε τι που εμποδίζει την πνευματική εξέλιξη, τη μετουσίωσή της. Μοβ μέσα στο κανάλι του τριγώνου μας. Απομαγνητίζει το μη συμβατό και το απομακρύνει μέσα από τους αγωγούς εξόδου που το απορροφούν. Συνειδητά εκπνέουμε το μη συμβατό μέσα από τις καθαρτήριες μοβ εκροές πέρα μακριά, στις καθαρτήριες δεξαμενές και καθαρτήριες μοβ θάλασσες. Έξω από τον πλανήτη, όπως ο θείος νόμος ορίζει.
πέρα μακριά. Γαλήνια, μπαίνουμε στην καρδιά της σιωπής του τριγώνου μας. Και με καθαρό το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του καναλιού του τριγώνου μας, όλοι μαζί εκφωνούμε. Ω Κύριε της ζωής και της αγάπης, άγγιξε πάλι την καρδιά μας με αγάπη, ώστε κι εμείς να μπορούμε να αγαπάμε και να δίνουμε. Εισπνέουμε την θεραπευτική ενέργεια της ζωής και της αγάπης από την καρδιά του ήλιου, εκεί ψηλά, και την εισάγουμε στον απελευθερωθέντα χώρο, μέσα σε όλους τους φορείς του τριγώνου μας. Το τρίγωνό μας απορροφά. Αναβαθμίζεται. Αναπροσανατολίζεται στο φως του ήλιου. Τα ατομικά μας κανάλια και η οντότητα του τριγώνου μας είναι οργανωμένα μέσα στις ενέργειες του ήλιου και των ιερών πηγών του. Τις ιερές πηγές της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας. Κάθε διδάσκαλος από την ιερή πηγή του στην καρδιά του ήλιου κυκλοφορεί τις ενέργειες του ομίλου του μέσα στα πλανητικά δίκτυα τριγώνων της γης μας. Οραματιζόμαστε τη θεία δρόσα πραγματικότητα των ιεραρχικών πλανητικών δικτύων των διδασκάλων της αγάπης σοφίας. Επιλέγουμε να εργαστούμε επάνω στη συλλογικότητα των δικτύων της αρμονίας, του κάλους της αγάπης και της ενόρασης του διδασκάλου Σέραπη. Να βιώσουμε την πραγματικότητα των θείων ενεργειών του. Πάλετε η σφαίρα του διδασκάλου Σέραπη. Ανοίγει και η πάλευκη ενέργειά του ρέει προς τον κόσμο των ανθρώπων, στη γη. Με τα ατομικά μας κανάλια παραλαμβάνουμε. Με τα τρίγωνά μας παραλαμβάνουμε.
Η πάλευκη ενέργεια του διδασκάλου Σέραπη ρέει μέσα στη χρυσή κεραία του τριγώνου μας και το εναρμονίζει στο κάλος και στη δόξα της αγάπης του. Το τρίγωνο μας παραλαμβάνει. Εμείς παραλαμβάνουμε. Μάχεται να εναρμονίσει το αναστάσιμο περιβάλλον των ψυχών μας με τις κρίσεις που η προσωπικότητά μας περνά στους διάφορους φορείς της. Ο διδάσκαλος Σέραπης στέλνει την πνοή του μέσα στο νοητικό μας φορέα. Οι αρετές της νόησης γίνονται οι αξίες μας και τις εστερνιζόμαστε. Έτσι, η μάχη στο νοητικό φορέα πάβει. Αναγνωρίζουμε τις αρετές. Τις ενσωματώνουμε. Γινόμαστε οι αρετές και τα πάντα γαλινεύουν. Η πλάνη δεν εξαπατά. Οι αρετές της νόησης γίνονται οι αξίες μας και τις ενστερνιζόμαστε. Η ενέργεια του διδασκάλου Σέραπη μέσα στα συναισθήματά μας. Φουρτουνιασμένη η αστρική μας σφαίρα. Ως Κύριος των δυνάμεων, ηρεμεί τις αστρικές δυνάμεις. Δίνει στη συναισθηματική μας σφαίρα πυρήνα, κέντρο. Την κάνει ήλιο. Από τον πυρήνα της αρμονίας, οι ακτίνες της αρμονίας διαπερνούν τις θυμαπάτες, τις διαλύουν. Το τοπίο μέσα στη συναισθηματική μας σφαίρα ξεκαθαρίζει.
Οι πανανθρώπινες αρετές εγκαθίστανται. Ζεσταίνεται η καρδιά μας, ηρεμεί. Ζεσταίνεται το είναι μας. Τα συναισθήματά μας γίνονται δοξαστικά. Ευχαριστούμε, τιμούμε, δοξολογούμε τις πάναγνες ιερές αρετές που εγκαθίστανται ενεργές στην ανθρώπινη υπόστασή μας. Μέσα στον αισθαντικό και εθεροφυσικό μας φορέα, η ενέργεια του διδασκάλου Σέραπη εγκαθίστανται. Οι αισθήσεις μας απορροφούν την ενέργειά του. Εναρμονίζονται και γαλινεύουν. Κρίνουμε στο πεδίο των αισθήσεων τις πηγές που προκαλούν κινητοποίηση των αισθήσεων. Είναι πνευματικές πηγές? Είναι προβληματικές πηγές? Μπορούμε γιατί το βλέπουμε. Η ενέργεια του διδασκάλου Σέραπη μας χαρίζει όραση στα εθεροφυσικά πεδία. Μας χαρίζει διάκριση. Αναγνωρίζουμε τις ψευδαπάτες των αισθήσεων και των εθέρων του φυσικού πεδίου. Έρχονται οι νοητικές αρετές. Έρχεται η συναισθηματική γαλήνη και καταθέτουν την αλήθεια μέσα στο φυσικό πεδίο. Την βλέπουμε την αλήθεια. Διακρίνουμε την αληθινή πηγή του πνεύματος και νιώθουμε ασφαλείς. Όλες οι ενέργειές μας ενεργοποιούνται ενορατικά, βουδικά, χρηστικά. Στην όρασή μας αποκαλύπτεται το κάλος και η δόξα του. Τα κύτταρά μας εναρμονίζονται.
Από τα τρίγωνό μας παρατηρούμε τα δίκτυα της αρμονίας, του κάλους της αγάπης και της ενόρασής του γύρω από τον πλανήτη. Παρατηρούμε τους κόμβους που υπάρχουν ανάμεσα στα δίκτυα. Τις ροές, τις διαδρομές που οι ροές παίρνουν. Παρατηρούμε το έργο των ροών και τη διεύρυνση των δικτύων της αρμονίας, της αγάπης, της ενόρασής του. Θα εργαστούμε για να ανταποκριθούμε σε αυτή τη διευρυμένη συλλογικότητα της αρμονίας, της αγάπης, της ενόρασης. Συνειδητά εντάσσουμε το τρίγωνό μας μέσα στα δίκτυα τριγώνων της αρμονίας, του κάλους της αγάπης και της ενόρασης του διδασκάλου Σέραπη. Το παρατηρούμε ως μέρος της συλλογικότητας της αγάπης στη γη μας. Μέσα στο τρίγωνό μας παραμένουμε σε σεβασμό, αφιέρωση και σιωπή. Καταγράφουμε. Είμαστε μία συλλογικότητα ψυχών. Αισθανόμαστε αυτά τα μέλη της συλλογικότητας. Με τον κραδασμό της ψυχής μας καταγράφουμε τη δόμηση, τις ροές και τον κραδασμό των δικτύων της αρμονίας, του κάλους της αγάπης, της ενόρασης, του διδασκάλου Σέραπη. Καταγράφουμε τις ανάγκες τους. Είμαστε μέρος τους. Είναι γεγονός. Είναι ιερό γεγονός. Η συλλογικότητα των πλανητικών δικτύων της αρμονίας, του κάλους της αγάπης και της ενόρασης του διδασκάλου Σέραπη γίνεται αρχικά πεδίο δράσης μας. Στη συνέχεια γίνεται πεδίο διαβίωσής μας, μέρος της καθημερινότητάς μας. Η καθημερινή δράση υπηρεσίας μας.
μέρος της αναπνοής μας. Το τρίγωνό μας και τα ατομικά μας κανάλια, οι φορείς μας, η ύλη των φορέων μας, όλα εμποτισμένα με την ιεραρχική ενέργεια της αρμονίας, του κάλους της αγάπης σαν έκφραση της αλήθειας και της ενόρασης του διδασκάλου Σέραπη συμμετέχουν ως δομητική λύθη στα πλανητικά αυτά δίκτυα. Συμμετέχουν και ως αγωγή των κάθε είδους διελεύσεων μέσα από αυτά. Τα δίκτυα της αρμονίας, της αγάπης και της ενόρασης του διδασκάλου Σέραπη είναι πρότυπα πλανητικά δίκτυα. Τα εντυπώματα αυτών των δικτύων κάνουν δυναμική κρούση σε ολόκληρη την πλανητική φύση. Στην υπερανθρώπινη, ιερή πλανητική φύση. Στην ανθρώπινη φύση. Στην υπανθρώπινη φύση. Στο ζωικό βασίλειο. Στο φυτικό βασίλειο. Στο ορυκτό βασίλειο και στα στοιχειακά όλων των βασιλείων, στον εθέρα, τον αέρα, το πυρ, το είδωρ, τη γη. Όταν οι άνθρωποι ανατείνουν προς αυτά τα εντυπώματα της αρμονίας, του κάλους της αγάπης και της ενόρασης, είναι σαν να ανακαλύπτουν λίθους πολύτιμους και έλκονται. Για να μην χάνονται, πρέπει να βρουν ανταπόκριση κραδασμού. Πρέπει να βρουν σταθεροποιητικά σκαλοπάτια. Πρέπει να βρουν αλήθεια. Απλότητα, σταθερά σημεία αναφοράς. Οι περισσότεροι ενορατικοί, ανατείνοντας, μαγνητίζονται από το δίκτυο κεραιών,
της αρμονίας, της αγάπης και της ενόρασης του διδασκάλου Σέραπη. Οι περισσότεροι καρδιακοί, με άνοιγμα ή με τις οδύνες του να σπάσουν το κέλυφος του καρδιακού τους περιορισμού, μαγνητίζονται από το δίχτυο καρδιών, της αρμονίας, του κάλους της αγάπης και της ενόρασης του διδασκάλου Σέραπη. Οι περισσότεροι ρεαλιστές, πραγματιστές, θέλοντας να χρησιμοποιήσουν την αυθονία για μια καλύτερη ζωή στην ανθρωπότητα ή έστω στην περιοχή τους, μαγνητίζονται από το δίχτυο ριζών, της αρμονίας, της αγάπης και της ενόρασης του διδασκάλου Σέραπη. Όλοι ανταποκρίνονται, ασυνείδητα και οικειοθελώς, στα ζωντανά αυτά πνευματικά εντυπώματα αρμονίας, αγάπης και ενόρασης. Για μας δεν είναι απλά εντυπώματα, είναι ζωντανή, καθημερινή δράση. Την αναζωογονητική, απελευθερωτική δράση των δικτύων τριγώνων της αρμονίας, του κάλους της αγάπης και της ενόρασης του διδασκάλου Σέραπη, επιβεβαιώνουμε. Οραματιζόμαστε τους πολυεπίπεδους κόμβους των δικτύων, των τριγώνων, της αρμονίας, της αγάπης και της ενόρασης. Επιβεβαιώνουμε το έργο που παράγεται μέσα τους. Έργο συνάντησης ενεργειών. Μίξης ενεργειών. Διοχέτευσης ενεργειών. Είναι αποτέλεσμα του μαγνητικού έργου δόμησης όλων των πλανητικών βασιλείων. Μέσα από τους πολυεπίπεδους κόμβους τους βλέπουμε τις θεραπευτικές ενέργειες της αρμονίας, του κάλους της αγάπης, της ενόρασης, του διδασκάλου Σέραπη, να προσφέρονται εξ ολοκλήρου στο πλανητικό έργο. Τις βλέπουμε να δομούν, να γεφυρώνουν, να κατατίθενται στη σύνθεση των τριγώνων και να διανέμονται σε όλα τα τρίγωνα όλων των βασιλείων της φύσης. Μέσα από τα τρίγωνά μας συμμετέχουμε στην παραλαβή της ευλογίας, της αρμονίας, του κάλους της αγάπης και της ενόρασης του διδασκάλου Σέραπη από τα βασίλεια της φύσης. Ο
Όταν αυτό συμβεί, τότε η ουσία κάθε φορέα μας, η ύλη του κάθε σώματός μας, θα εισπράξει από τα βασίλεια της φύσης την ευγνωμοσύνη τους και τα δώρα τους. Τότε, ό,τι και αν κάνουμε, θα είναι ευλογία για εμάς, για την ανθρωπότητα, για τη φύση ολόκληρη. Ευχαριστούμε, τιμούμε τον διδάσκαλο Σέραπη, τις ιερές θείες του δυνάμεις που απελευθερώνουν τους ανθρώπους και τους αγγέλους σε όλη την εξελιχτική κλίμακα, από το ανώτατο σημείο μέχρι και το κατώτατο. Οραματιζόμαστε μέσα στο κανάλι του τριγώνου μας την παρουσία του διδασκάλου Σέραπη μέσα από την παρουσία της αρμονίας και του κάλους της αγάπης και της ενόρασής του, να δρά. Ενσωματώνουμε την παρουσία του. Το τρίγωνό μας, μέσα από την παρουσία της αγάπης του, γίνεται μια ενότητα, μια μονάδα, μια καρδιά, μια διάνοια, ένα σώμα, όλα αφιερωμένα στην πλανητική υπηρεσία με θέληση αγάπης, με θέληση για το καλό. Αφήνουμε το κανάλι του τριγώνου μας να συμμετέχει μέσα στο πλανητικό δίκτυο τριγώνων του διδασκάλου Σέραπη, της αρμονίας, του κάλους της αγάπης του και της ενόρασής του και το αφιερώνουμε στην πλανητική υπηρεσία τριγώνων. Αποδίδοντας το κανάλι του τριγώνου μας στις θείες δυνάμεις, μεταφέρουμε στη συνέχεια τη συνείδησή μας μέσα στο ατομικό μας κανάλι. Αποδίδουμε και το ατομικό μας κανάλι στις θείες δυνάμεις και επιβεβαιώνουμε. Εξήλθαν οι Κύριοι της απελευθέρωσης. Φέρνουν συμπαράσταση στους Υιούς των ανθρώπων. Έρχεται ο Καβαλάρης από τον Ιερό Τόπο και καθώς έρχεται σώζει. Έλα, ο Παντοδύναμε. Οι ψυχές των ανθρώπων αφυπνίζονται στο φως. Στέκονται με μαζική πρόθεση. Εκφωνείται η εντολή του Κυρίου. Το τέλος του πόνου ήρθε.
Έλα, ο παντοδύναμε. Τώρα είναι η ώρα να υπηρετηθεί η δύναμη που σώζει. Ας διαδοθεί προς τα έξω, ο παντοδύναμε. Το φως και η αγάπη και η δύναμη και ο θάνατος ας εκπληρώσουν το σκοπό του ερχόμενου. Η θέληση για τη σωτηρία είναι εδώ. Η αγάπη για να προωθηθεί το έργο έχει διαδοθεί παντού. Η ενεργή βοήθεια όλων, όσων ξέρουν την αλήθεια, υπάρχει επίσης εδώ. Έλα ο παντοδύναμε και ανάμιξε αυτά τα τρία. Κατασκεύασε ένα μεγάλο αμυντικό τείχο. Πρέπει η κυριαρχία του κακού τώρα να τελειώνει.